Γεια σα και καλώ ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο Versus. Μια νέα σειρά βίντεο όπου θα παίρνουμε μια original ταινία ή σειρά ενδεχομένω και θα τη συγκρίνουμε με το remake τη ή reimagining ή τέλο πάντων μια νέα εκδοχή. Αν υποθέσουμε ότι και τα δύο project βασίζονται σε π.χ. σε ένα βιβλίο και θα αποφασίζουμε ποιο το έκανε καλύτερα. Στο σημερινό βέρσο θα συγκρίνουμε το κορίτσι με το τατουάζ, μια σουηδική παραγωγή ταινία η οποία είχε, είχε κάνει πρεμιέρα το 2009 με την Hollywood εκδοχή της που είχε κάνει πρεμιέρα το 2011 και ήταν από τον David Fincher παρακαλώ. Ο τρόπος που θα συγκρίνουμε τα δύο εκάστοτε αυτά project είναι πάρα πολύ απλός. Ο πρώτο έχει να κάνει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ας πούμε, δηλαδή πώς ήταν η σκηνοθεσία και στα δύο, η φωτογραφία, πώς ήταν επίσης φυσικά οι ερμηνείες. Και το δεύτερο κομμάτι που για μένα είναι και το πιο σημαντικό είναι τι διαφορές είχε το remake από την original ιστορία. Η ταινία αυτή λοιπόν είναι βασισμένη στην σειρά βιβλίων Millennium Series λέγεται και παραδόξω, αρχικά να πούμε ότι το όνομα του συγγραφέα είναι Στίγκ Λάρσον, ο οποίο ο καημένο πέθανε το 2004 σε ηλικία 50 ετών πριν προλάβει καν να δει τα βιβλία του να έχουν εκδοθεί, πόσο μάλλον φυσικά και τις ε, ταινίε που ήταν αργότερα, διότι το πρώτο βιβλίο εκδόθηκε 2005 και η πρώτη ταινία η ειδική, ας πούμε βγήκε το 2009 και υπήρχε μια τεράστια διαμάχη ανάμεσα στο συγγραφέα και την συγκεκριμένα την αγγλική μετάφραση. Δεν, ε, δεν πήρε το μάτι μου κάτι για, για τις άλλες γλώσσες, αλλά έτσι κι αλλιώς τα αγγλικά είναι μια από τις πιο διαδομένες γλώσσε, οπότε ήταν πολύ σημαντικό. Και διαμάχη υπήρχε γιατί. Αρχικά ε, ήθελα να το αλλάξουν τους τίτλους γιατί το original τίτλος του πρώτου βιβλίου δεν είναι το κορίτσι με το τοτουάζ και είναι ένας πιο έτσι ομός και straight to the point ας το πούμε τίτλος και λέγεται Men who hate women δηλαδή άντρες που μισούν τις γυναίκες. okay, και μετά το δεύτερο εντάξει το The Girl Who Played With Fire το αφήσανε ως έχει και επίσης αλλάξανε και τον, τε βιβλιο... τον τίτλο του τρίτου βιβλίου το οποίο όπως ξέρετε τη ταινία ήταν γιατί στο Hollywood δεν κατάφεραν να βγάλουν τρεις ταινίες μόνο μία έβγαλαν την πρώτη αλλά στο σιδικό που βγήκαν οι τρεις ταινίε, η τρίτη λεγόταν The Girl Who Kicked The Hornet's Nest αλλά δεν ήταν αυτός ο τίτλος, ο τίτλος του βιβλίου ήταν σε ελεύθερη περίπου μετάφραση The Castle In The Sky That Was Blown Up το κάστρο στον ουρανό το οποίο ανατινάχτηκε. <laughs> Επίση του είχαν αλλάξει μέχρι και το τατουάζ που είχε η Λίσπεθ πάνω τη. Το κανονικό το τατουάζ του που, είχε, που περιγράφει ο συγγραφέα είναι αυτό το ολόσωμο που έχει νούμερα πα, α πούμε, και στην σουηδική ταινία. Ενώ στην αγγλική μετάφραση που του το άλλαξαν και έχει διαλέξει να χρησιμοποιήσει και αυτό, το, και αυτό ο Φίντσερ, είναι αυτό η, για μένα χαζομάρα που έβαλαν απλά ένα μικρό δρακάκι σε αριστερά στον ώμο τη και είναι και στο εξώφυλλο του αγγλικού βιβλίου. Και τέλο πάντων ήταν τόσο τεράστια διαμάχη που σκεφτείτε ο μεταφραστή που ήταν ο Στίβ Μάρε, χρησιμοποίησε ψευδόνυμο. Γιατί προφανώ υπογράφει και σου λέει ποιο είναι ο μεταφραστή. Και όλη αυτή η διαμάχη έγινε για ποιο λόγο. Διότι θεωρούσε ο συγγραφέα ότι στην μετάφραση προσπαθούσαν πάρα πολύ να ωρεοποιήσουν τα πράγματα τη ιστορία ενώ ήταν πιο σκοτεινά, α πούμε. Και επιπλέον ότι ο τίτλο που έβαλαν το κορίτσι με το τατουάζ έτσι απλά υποτιμούσε τον χαρακτήρα τη Λίζμπεθ. Οπότε δημοσιεύτηκαν με τα θάνατον τα βιβλία από τη σύντροφο του, μεταγραφήκαν άλλα τρία από τον David Langer Grant, αν το είπα σωστά. Το ένα μάλιστα πρόλαβε να γίνει και ταινία από το Hollywood, είναι το The Girl in the Spider's Web με άλλο τελείω cast. Δεν το έχω δει ακόμη, θέλω να τα δω. Ήθελα πρώτα να κάνω εδώ το βίντεο να δω τις original ταινίες και του Fincher και μετά να πάω σε αυτό και να δω τι θα δουν τα ματάκια μου γιατί δεν έχει καθόλου καλές κριτικές και μετά ε, πουλήθηκαν τα δικαιώματα σε μια Σουηδέζα συγγραφέα το 2021 η οποία έχει ήδη γράψει το πρώτο βιβλίο της ε, καινούργια ε, τριλογίας και δημοσιεύτηκε το 2022 και σε περίπτωση που λέτε όχι εντάξει πάνε να το ξεζημίσουν και τι γίνεται ας πούμε και τα κόλπα του Hollywood όχι. Ο original συγγραφέα, ο Stig Larsson, είχε σκοπό να βγάλει 10 βιβλία. Οπότε, καλά-καλά, δεν έχουμε φτάσει στα 10 ακόμα. Για όσου δεν έχει τύχει να δείτε καμία από τι δύο ταινίε ή να διαβάσετε τα βιβλία, ουσιαστικά είναι ένα αστυνομικό θρίλερ, διότι έχει να κάνει με την εξαφάνιση ενό ανήλικου κοριτσιού, το οποίο όμω είναι κάτι, ένα συμβάν το οποίο έγινε περίπου 40 χρόνια πριν. Το οποίο κορίτσι όμω τυχαίνει να είναι εγγονή ενό μεγιστάνα, ο οποίο στην προχωρημένη ηλικία που είναι αποφασίζει να δώσει σε μια δεύτερη ευκαιρία, διότι ποτέ δεν έμαθαν τι συνέβη με το κορίτσι του, τι βρήκανε ούτε τι τη συνέβη γενικότερα. Και αποφασίζει, μπα και καταφέρει, να βάλει μια τελεία ο άνθρωπο για το τι έγινε στην εγγονή του, να προσλάβει έναν ερευνητή δημοσιογράφο, ο οποίο είναι ο Μίκαηλ. Και έχει, και έχει εμπιστοσύνη στι ικανότητε. Τον θεωρεί πολύ ικανό δημοσιογράφο. Βέβαια, έχει πάρει και έκταση το όνομά του λόγω μια δίκηση που έγινε που προσπαθούσε αυτό να κατεβάσει ε, έναν CEO μια τεράστια επιχείρηση. Και επιπλέον, παράλληλα, έχουμε και την ιστορία τη Λίσμπετ Σαλάντερ, η οποία είναι μια αντικοινωνική, θα λέγαμε έτσι, hacker που αρχικά την είχαν προσλάβει για να ερευνήσει τον, τον Μίκαλ και να δουν το τον background του πριν, πριν τον προσλάβουν, α πούμε. Και στη συνέχεια, επειδή με κάποιο τρόπο πάντων τους κέντρισε το ενδιαφέρον η ιστορία αυτή του χαμένου κοριτσιού και κατέληξε να διασταυρωθούν η δρόμοι αυτών των δύο χαρακτήρων. Τώρα βέβαια κάτω από αυτή την ομπρέλα του αστυνομικού thriller η ταινία εξετάζει και από τα βιβλία φυσικά αντίστοιχα ε, εξετάζουν θέματα όπως ο μεσογενισμός, ο φασισμός, η ανυκανότητα ή ο φόβος των δημοσιογράφων να κάνουν πραγματικά τη δουλειά τους, αντικειμενική δηλαδή ή ο φόβος των δημοσιογράφων να κάνουν πραγματικά τη δουλειά τους, αντικειμενική δηλαδή δημοσιογραφία και επιπλέον την ανηθικότητα των τεράστιων επιχειρήσεων. Και τώρα πάμε να εξετάσουμε λοιπόν τις δύο ταινίες. Ε, αρχικά μόνο να σας πω ότι δεν, δεν, μπορώ να πω τα ονόματα γιατί θα τα Τόσο των ανθρώπων τη Original σου, σου ειδική ε, ταινία. Το μόνο που ξέρω φυσικά και είναι και λογικό γιατί έκανε μετάβαση κοπέλα στο Hollywood είναι τη Νούμαι. Από την άλλη πλευρά όμω έχουμε τον David Fincher, τον αγαπημένο μου David Fincher, και στου πρωταγωνιστικούς ρόλου. Στο ρόλο του Μίκαλ είναι ο Daniel Γκρέγ Και στον ρόλο τη Λίζμπεθ είναι η Ρούνι Μάρα. Το έργο του Σουηδού σκηνοθέτη είναι πολύ δύσκολο τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική μου, διότι αγαπώ τον David Fincher από την αρχή, ναι, από το Alien 3, προφανώ το Extended Edition, όχι το Original, όχι ότι τρελαίνομαι, αλλά γενικά επειδή έτυχε τώρα λόγω τη έρευνα που έκανα για τι συγκεκριμένε ταινίε και κοίταζα τον το Fincher και μάλιστα άρχισα να ξαναβλέπω και τι ε, ταινίε του, δεν έχει ούτε μία ταινία που να τη θεωρώ κάτω του μετρίου. Δηλαδή, η χειρότερη ταινία, βέβαια, θέλω και ένα φρεσκάρισμα για τι υπόλοιπε, αλλά μια που φρέσκαρα, πούμε και το Alien, θεωρώ ότι μάλλον η χειρότερη του, που και πάλι δεν είναι κάτω του μετρίου, είναι απλά μια μέτρια ταινία, είναι η πρώτη του. Που στην τελική είναι και η πρώτη του, το Alien 3. Ο άνθρωπο πήγε κατευθείαν και ανέλαβε ένα γνωστό IP franchise, που κανονικά δεν πρέπει να τα κάνει αυτά. Πρέπει να ξεκινά λίγο πιο ήρεμα πάντα, ώστε να αποκτά τα skills για να πα σε κάτι μεγαλύτερο και με τόσο αφέ και πόσο μάλλον σε ένα αγαπητό franchise που πήγαινε να γίνει τότε, εντάξει τότε δεν ήταν καν τριλογία, αλλά όπως και να έχει είναι αγαπημένος του David Fincher. Όπως καταλάβατε σας το πηγαίνω έτσι γύρω γύρω για να σας πω ότι προτιμώ και με διαφορά κιόλα στο τεχνικό κομμάτι τουλάχιστον την εκδοχή του David Fincher, διότι... Πώ να συγκριθεί κιόλα ο άνθρωπο ε, ως ω σκηνοθέτη του Σουηδικού Παιδιά, όταν έχουμε έναν David Fincher ο οποίο έκανε την συγκεκριμένη ταινία αφού είχε κάνει πριν ταινίε όπω Alien 3 και αυτό το αναφέρω λόγω κυρίω ζάνρα, ε, λόγω είδο ότι είναι sci-fi ας πούμε περιπέτεια είχε κάνει Seven, είχε κάνει Fight Club, είχε κάνει Zodiac, είχε κάνει Social Network ο άνθρωπος είχε βρει κατά πολύ τα πατήματά του, είχε ένα σκασμό διαμάντια όπως αυτά που σας ανέφερα με ξέρεις το, με ξέρει το Alien και είναι λογικό να μην μπορεί να συγκριθεί, ε, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον ω σκηνοθέτη του Σουηδικού. Επιπλέον, το Σουηδικό δεν είχε και το budget που είχε φυσικά στη διάθεσή του ο Φίντσερ, δηλαδή κάποιο να κάτσει να δει χωρί να μπει στο τεχνικό κομμάτι, λίγο από τι πρώτε σκηνέ και μετά να δει τι τις, σκην, τις πρώτε σκηνέ, α πούμε, από την εκδοχή του Φίντσερ, βλέπει, μπορεί να καταλάβει κατευθείαν ότι το ένα, οκ, okay, δεν έχει τόσο ακριβή παραγωγή και το άλλο έχει πολύ ακριβή παραγωγή και με έναν άνθρωπο, με ένα καπετάνιο πίσω από το τιμόνι, ο οποίο ξέρει και πώ να χρησιμοποιήσει το budget που του έχουν διαθέσει. Ε, πέραν από αυτό όμως, πέραν από τα χρήματα και το ο Φίντσερ ήταν στο επίπεδο που είχε φτάσει σε εκείνο το σημείο στην, στην, καριέρα του τότε πριν 13 χρόνια. Επίσης το Σουηδικό θα έλεγα ότι ήταν σκηνοθετημένο σαν τηλετενία. Ε, δηλαδή είχε πω, ξέρετε, πολύ κοντινά πλάνα στα πρόσωπα, όπως κάνανε στις παλιές σειρές, γιατί εντάξει τώρα και οι σειρές έχουν πάει σε άλλο level. Ε, επίσης τα χρώματα και φωτογραφία αν και ταιριαστά δεν μπορώ να αποδεινώ ότι με ενοχλούσε κάτι, δηλαδή όταν το είχα δει και στο σινεμά. Ε, όταν το συγκρίνεις με την ταινία του 2011 δεν έχει σχέση. Θεωρώ ήταν πολύ καλύτερη ας πούμε, η ατμόσφαιρα που σου βγάζει αυτό το κομμάτι στην εκδοχή του Fincher. Και επίσης δεν είχε και πολύ σταθερά πλάνα. Ας πούμε ένα... έχουμε ένα πλάνο το οποίο για κάποιο λόγο αυτό μου χτύπησε πάρα πολύ όπου παρακολουθούμε το κλασικό που παρακολουθεί από ψηλά, έχει ένα ωραίο τοπίο, το οποίο έχει δρόμο και παρακολουθείς από ψηλά, ας πούμε, το όχημα στο οποίο είναι μέσα οι πρωταγωνιστές και πηγαίνουν κάπου. Και είχε ένα τέτοιο πλάνο λοιπόν μέσα, το οποίο κουνιόταν, κουνιόταν έτσι όλη την ώρα. Και, Ρέντερφε, αφού okay, δεν έχει ενδεχομένω τα μέσα με κάποιο τρόπο να το γυρίσει σταθερά αυτό το πλάνο, μην μα το δείξει. Δηλαδή, μου έχει αυτό το πλάνο και αντί να μπορέσω να το θαυμάσω έτσι να κάνει εγώ ένα zoom in, κάτι, ένα κάτι ωραίο, έχει εκεί είσαι, είσαι σταθερός, σταθερό. Βλέπουμε απλά το jeep, το jeep, που είναι, φαίνεται μια μινιατούρα και μου κουνιέσαι έτσι. Παρ' όλα αυτά, όμω, για να μην παρεξηγηθώ ότι κράζω ουσιαστικά εντελώ την original ταινία. Ε, μια χαρά ήταν, ήταν λειτουργικότατη η σκηνοθεσία και η ατμόσφαιρα που έβγαζε κυρίως από τους ηθοποιούς και το story στο οποίο βλέπουμε και αυτή η αγωνία και το τι θα γίνει και το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση ας πούμε, του κοριτσιού και επίση πώς θα καταλήξουν και αυτέ οι δύο ιστορίες αυτών των δύο χαρακτήρων της, της Λίσβεθ και του Μίκαλ. Ε, αλλά ναι, δεν μπορεί να συγκριθεί με David Fincher. Όσον αφορά τις ερμηνείες δεν έχω παράπονο από καμία από τις δύο πλευρές δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι κλείνω προς τα κάποιες από τις δύο ταινίες όλοι οι ηθοποιοί έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά αλλά θα πω και αυτό, Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι σούπερ υποκειμενικό δηλαδή ακόμα πιο υποκειμενικό από να σας πω τώρα ποια σκηνοθεσία μου άρεσε γιατί μπορούμε να το ρίξουμε και στο τεχνικό ως ένα, ως ένα βαθμό θεωρώ ότι τη πήγαινε πολύ, πολύ καλύτερα, τέλο πάντων αρκετά περισσότερο Τη ε, Νούμιρα Πα, αυτό ο ρόλο. Η Ρούνι Μάρα είναι ένα κοριτσάκι εντάξει, αρκετά γλυκούλα. Ε, είναι αλλιώ τέλο πάντων. Οπότε, ό, όσο με η κάπτωρα και να τη έβαζε και τα περίεργα κουρέματα και όλα αυτά, δεν θεωρώ ότι το υποστήριζε τόσο πολύ. Μια χαρά έπαιζε η κοπέλα, δεν είχα κανένα παράπονο, αλλά εμφανισιακά. Δεν, ε, δεν, με έπιθε όπω με έπιθε η Νούμη. Η α πούμε, με το που την βλέπει και δεν είναι και. Πώ το λένε, η Μάρα δεν είναι ότι την έχω ξυνηθεί, Είναι πια καμία φοβερά πασίγνωση το οποίο και την είναι αυτό το ρόλο και λέω Α, μου χτυπάει, α πούμε. Όχι, καμία σχέση. Ε, πόσο μάλλον και τότε που το είχα δει το, το 2011. Αλλά η νούμερα πας, πραγματικά τη τέριαζε ο ρόλο γάντι, διότι δεν έχει και αυτό τη, την ομορφιά του Χόλιγουτ. Είναι μια okay, ωραία κοπέλα, αλλά έχει πιο έτσι, άγρια χαρακτηριστικά εντό αγγλικών, για να το θέσω έτσι, παρόλο που είναι Σουηδέζα και όλοι περιμένουμε, ξέρετε, το ξανθό μπλεμάτι, α πούμε. Ε, και ναι, οπότε από, αυτή, από το, μεριά τη εμφάνιση για του κεντρικού χαρακτήρα πηγαίνω σίγουρα στη μεριά τη νούμερα πα. Αλλά όσον αφορά τι ερμηνείε, καθ, καθαρά σαν ερμηνείε, α πούμε, δεν έχω παράπονα, α, παράπονα, από κανένα από τα δύο στρατόπεδα. Και τώρα πάμε στο story, στο οποίο θα σα πω τώρα για όσου δεν θυμόσαστε ακριβώ την ταινία, ενδεχομένω να σα είναι λίγο βαρετό. Οπότε θα προσπαθήσω να περιγράφω τη σκηνή για να καταλάβετε για ποιο λόγο σα λέω ότι θεωρώ ότι έγινε καλύτερα ας πούμε, στο remake και το έχει κάνει καλύτερα το original. Η πρώτη σκηνή λοιπόν που σημείωσα που μου είχε κάνει θετική εντύπωση στο original και δεν υπήρχε στο, γενικότερα στο, στο, remake ήταν που είχε μια πολύ δια, ε, διακριτική φάση όπου πάει ο, όταν ανακαλύπτει ο Μίκαελ ότι έχει φωτογραφική μνήμη η Λίσμπεθ είναι κάθεται από πέστο ότι εγώ είμαι η Λίσμπεθ κάθεται από πίσω τη και τη λέει τέλο πάντων ότι ξέρεις αυτό το skill που έχεις είναι πάρα πολύ βολικό και για τη δουλειά που κάνω με την έρευνα και όλα αυτά προφανώς Υπονοούσε ο άνθρωπο και το έλεγε σαν κοπλιμέντο. Αλλά το θέμα είναι μέσα από την ερμηνεία τη νούμη εκείνη τη στιγμή, που η οποία ήταν πάρα πολύ ωραία, σου χωρί να πει τίποτα, δεν είπε ούτε λέξη, σε έκανε ο σκηνοθέτη και ηθοποιό φυσικά, να καταλάβει ότι για τη συγκεκριμένη χαρακτήρα, για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα με αυτά που έχει περάσει, η φωτογραφική μνήμη όχι απλά δεν είναι κάτι βολικό, είναι κατάρα. Άλλη διαφορά που υπήρχε, η οποία δεν είναι απαραίτητα καλή η κακή, μπορεί κάποιο να προτιμήσει οποιοδήποτε από τα δύο, δεν χάλασε ο κόσμο, αλλά εγώ προσωπικά προτιμώ την εκδοχή του Σουηδικού. Είναι ότι στο Σουηδικό, στο Original, δηλαδή, η Lisbeth εκείνη είχε βοηθήσει τον Μίκαλ να πάει να την βρει, στέλνοντα του ένα email για να τον βοηθήσει στην έρευνα, το οποίο όμω ταυτόχρονα θα τον οδηγούσε και στο, στο όνομά τη και έτσι κατάφεραν να συνεργαστούν. Ενώ να αντιθέσει στο, στην, στο, remake του Fincher, ε, πολύ απλά ο Μίκαλ ξερά είχε πει ότι α, θέλω να βρω αυτή τη συγκεκριμένη ας πούμε, την, την για να με βοηθήσει, γιατί είναι πολύ καλή στη, στη δουλειά τη. Ο λόγο που το προτιμώ αυτό είναι διότι σου, σου δείχνει ότι ακριβώ επειδή έκανε full έρευνα η Λίζη Κίξη και είχε κάνει ήδη έρευνα πούμε, για το Μίκαλ και ήξερε τα πάντα. Και μετά είδε και στην υπόθεση πάνω στην οποία δούλευε. Είναι μια υπόθεση η οποία τη τύπαγε για ευνόητου λόγου με αυτά που έχει περάσει. Οπότε ήθελε να λάβει μέρο. Και έτσι τον οδήγησε. Τον και κιόλα να δει και, και πόσο έξυπνο είναι, αν είχε νόημα πούμε, με αυτό που έκανε με το email. Όχι ότι ήταν κάτι φοβερά πολύπλοκο, αλλά. Έπρεπε να ακολουθήσει λίγο τα ψίχουλα ο Μίκαελ για να την βρει και το έκανε και έτσι συνεργάστηκαν. Οπότε γι' αυτό και προτιμώ του Σουηδικού, αλλά εντάξει δεν χάλασε και ο κόσμο για το συγκεκριμένο. Άλλο σημείο που το έκανε ξεκάθαρα καλύτερα το Σουηδικό είναι όταν έψαχνε ο Μίκαελ να βρει την κυρία που έχει τι φωτογραφίε από την παρέλαση. Όπου στην παρέλαση υπήρχαν φωτογραφίε από την μικρή που είχε χαθεί. Και στο original βρήκε αυτή την κυρία από δική του έρευνα ο Μίκαελ, όντα έξιμος γιατί είναι έξιμος έτσι μα τον παρουσιάζει τα, αυτό τον χαρακτήρα η ταινία γενικότερα. Και όχι στο remake του Φίντσερ που για κάποιο λόγο ο Φίντσερ αποφάσισε να του πει του Μίκαελ ο ψιλικατζή, τι ήταν αυτό, κάτι ένα σούπερ μάρκετ, κάτι τέτοιο, ότι ξέρει τι, αυτή που ψάχνει, είναι κοινή λογική να πα να την ψάξει, α πούμε, στο γεροκομείο, δεδομένου ότι είναι μεγάλη κτλ. Ακριβώ λοιπόν γι' αυτό, επειδή είναι κάτι πάρα πολύ λογικό και δεν χρειάζεται καν να ψάξει να σκεφτεί. Πολύ. Ο Μίκαλ έπρεπε να το έχει σκεφτεί από μόνο του. Όπω έγινε δηλαδή στο original στο, στο, σουηδικό. Τώρα, γιατί το έκανε έτσι ο Φίντσερ, δεν, καταλαβαίνω. Άλλη διαφορά που επίση δεν είναι απαραίτητα σημαντική, δηλαδή και να είτε διαλέξει του remake είτε του original, δεν χάλασε ο κόσμο. Απλά όμω το θέμα είναι ότι. Αυτό με φέρνει, μου δίνει τη σκητάλη να πω κάτι για το χαρακτήρα του Μίκαελ, οπότε πιο πολύ γι' αυτό σας το λέω. Και είναι ότι όταν ο Μίκαελ πήγε πρώτη φορά στο σπίτι της Ελίσμπεθ, στο remake του Fincher η Elizabeth είχε φοβηθεί. Υποτίθεται Υπο με αυτά που έχει τραβήξει το κορίτσι, γιατί δεν ξέρει μπορεί να είναι και αυτό βιαστή σε 1002, καταλάβατε. Στο original όμω, τι συμβαίνει, η Elizabeth δεν είχε φοβηθεί καθόλου και είναι και πολύ λογικό διότι τι συμβαίνει, η Elizabeth είχε κάνει εξονυχιστική έρευνα για αυτόν τον άνθρωπο και όπω λέει στο original, αυτό λέει δεν έχει ούτε κλίση για πάρκινγκ και μάλιστα είναι τόσο πρόσκοπο που είχε πει και στη Elizabeth ότι δεν οδηγεί για να προστατεύσει το περιβάλλον. Και γενικότερα, εδώ είναι που θέλω να μου δώσει για να σας πω κάτι για τον Μίκαελ, είναι ότι στο Ρίζεν στο Σουηδικό, τον παρουσιάζει από την αρχή γενικά σαν ένα πάρα πολύ ηθικό άνθρωπο. Και είναι λογικό να το κάνουν αυτό γιατί είναι ένας χαρακτήρας που χρειάζεται να υπάρχει έτσι ας πούμε σαν άγκυρα που γίνεται μετά ως ένα βαθμό λόγω του ότι συνεργάζονται μαζί για τη Λίσμπεθ η οποία επειδή έχασε τον ενδεχομένως έναν ηθικό άνθρωπο που είχε που ήταν ο πρώτος κηδεμόνας της από την κυβέρνηση που έπαθε αυτό το πρόβλημα γιατί όπω του φερόταν έτσι με συμπόνια, καταλάβαμε ότι προφανώ ο άνθρωπο ήταν καλό, δεν ήταν σαν το καινούριο το, τον αλήτη. Λοιπόν, οπότε χρειαζόταν αυτό ο χαρακτήρα, ένα ηθικό χαρακτήρα στη ζωή τη. Ενώ στο καινούριο του Φίντσερ, με το καλημέρα, ο Μίκαελ έχει παράνομη σχέση με την εκδότριά του, γιατί στο original δεν ήταν παράνομη σχέση, η ελεύθερη ήταν και οι δύο, απλά δεν ήταν σωστό επειδή ήταν συνεργάτε. Στο remake ήταν και δεν ήταν σωστό επειδή ήταν συνεργάτε, αλλά και ήταν παντρεμένοι και οι δύο. Και μάλιστα από τι σχέσει του, ο Μίκαλ είχε καταστρέψει και το γάμο του. Οπότε με το καλημέρα σου λέει ότι αυτό ο άνθρωπο καταρχά δεν έχει ηθική. Μετά στο remake του Fincher, πέραν από το τατουάζ που σα είπα ότι εμένα προσωπικά με ενόχλησε, θεωρώ πολύ καλύτερο το τατουάζ τη που ήταν στο original, που ήταν σε όλη την πλάτη. Αλλά μια που μιλάμε για εμφάνιση, επίση δεν κατάλαβα τι ακριβώ πρόσφερε το να αλλάζει κούρεμα η στο Fincher κάθε 5 λεπτά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν μου έκανε το τίποτα. σα ίσα που με αποσχούσε την προσοχή λέω: Ποκιά, ναι, άλλο κούρεμα, πάλο κούρεμα. Σε λίγο θα δούμε καμιά, καμιά ντάβια, ξέρω εγώ τι θα γίνει. Το original δεν ήταν έτσι. Δηλαδή η Lisbeth άλλαζε κουρέματα, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν το έχω φτιάξει ακόμα τα επόμενα δύο, ανα ταινία. Όχι ένα πέντε λεπτά στην ίδια ταινία. Καταρχά, ειδικά όταν έχει πάρει μέρο σε μια τέτοια έρευνα και με αυτό το πράγμα, μετά όταν άρχισε να συνεργάζεται και με το Μίκαελ, αλλήλω αν είχε το μυαλό τη η συγκεκριμένη που, που χάνονται αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, όταν μέσα στη δουλειά του όταν την κάνουν. Αν είχε το νου τη να αλλάζει συνέχεια το, κουρε, το κουρεμά τη για όνομα. Άλλο που με ενόχλησε πάρα πολύ στην εκδοχή του Φίντσερ, γιατί για άλλη μια Φορά υποβιβάζει πάρα πολύ το χαρακτήρα του Μίκαελ του και τον ε, θεωρεί ουσιαστικά ηλίθιο. Είναι ότι στο Original ο Μίκαελ δεν είχε πάει στο σπίτι του δολοφόνου του Χένρι από ηλικιότητα. Πήγε γιατί όντω δεν γνώριζε ότι είναι ο δολοφόνο, δεν το είχε ανακαλύψει ακόμα. Ενώ στο Remake του Fincher ήξερε ότι είναι ο δολοφόνο, είχε πάει ήδη στο σπίτι του, βγαίνει έξω. Ο Ντάνιελ Gray καταφέρνει και δραπετεύει πριν τον εντοπίσει, α πούμε, ο Χένρι, τον εντοπίζει και ξαναμπαίνει με στο σπίτι. Του δολοφόνου, που γνώριζε, πούμε, ότι είναι ο δολοφόνο, γιατί, επειδή, όπω είπε και ο Χέντρι, που του έλεγε μετά, όταν το αποκάλυψε, ποιο είναι, ότι η επιθυμία μα να μην προσβάλλουμε τον άλλο υπερτερεί από το, ξέρω εγώ, από την επιβίωση. Μα είμαστε σοβαροί τώρα. Ειδικά κάποιο σαν τον Μίκαλ θα πήγαινε τώρα δηλαδή στο σπίτι του δολοφόνου, για να μην τον προσβάλλει, επειδή του έλαγε από το. Ούτε καν ρε παιδιά. <laughs> Επίση άλλο φάουλ του Φίντσερ, γιατί το βρήκα πάρα πολύ άκυρο, είναι που αφού σώζει η Λίσβεθ τον Μίκαλ που τον είχε πιάσει ο Χένρι και δραπετεύει ο Χένρι και είναι να τον κυνηγήσει με το μηχανή, στο Φίντσερ γυρνάει και λέει, ρωτάει η Λίσβεθ τον Μίκαλ ε, να το σκοτώσω. Ε, ναι. Όχι ρε παιδιά. Από πού και που η Λίσβεθ θα κάτσει τώρα να ρωτήσει τον Μίκαλ, λε και είναι δεν ξέρω τι, ο μπαμπά τη ή whatever, ε, αν, ε, αν τη δίνει την άδεια να το σκοτώσει. Ούτε καν με τόσα που έχουν τραβήξει όπω και στο Ρίτζαν. Στο Ρίτζαν δεν έγινε έτσι. Κα καμία ερώτηση δεν έγινε. Με το που γίνεται αυτό και τον ελευθερώνει, απλά πάει κατευθείαν και τον κυνηγάει. Τέλο. Σιγά μην κάτσει να πάρει την άδεια από τον Μίκαλ να το σκοτώσει ή όχι. Μετά από όσα αυτά που έχει κάνει και δεδομένου κιόλα και το χαρακτήρα τη Λίσμπεθ και με αυτά που έχει τραβήξει. Και επίση ήταν και πιο ρεαλιστική η μάχη όπω έγινε. Α πούμε, στο Φίντσερ ήταν το κλασικό το Hollywood που πάει και του τραβάει μία στο κεφάλι εκεί πέρα η Ρούνι Μάρα και μετά τον αφήνει. Δεν κοιτάει να δει τι γίνεται. Α πούμε, πάει και ασχολείται αποκλειστικά με τον Μίκαελ, ούτε καν να δει τι συμβαίνει με τον άλλον, μπαει πάει από πίσω, α πούμε, να τη σκοτώσει. Ενώ στο Σιδικό, κάθε σε άλλη το σακάτεψε πρώτα το, τον, άλλον, πήγε ελευθέρωσε ίσα ίσα τον, τον Μίκαελ και μετά είχε τον νου στο, στο δολοφόνο. Λογικό είναι. Άλλο που με ενόχλησε στο Φίντσερ είναι που κάθεσε η άλλη και ξέρασε, έβγαλε τα σοψιχά της μόνο και μόνο επειδή έκαναν σεξ στον Μίκαηλ και γυρνάει και του λέει ότι έκαψε τον πατέρα της όταν ήταν 12 χρονών. Όχι, αυτό δεν το κάνει τώρα επειδή απλά έκανε σεξ, που στην τελική δεν είναι καμιά η Λίσμπεθ έκανε σεξ και ξαφνικά του, του λέει τα πιο απόκριφά μυστικά. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι. Λε τώρα, έκαψα τον πατέρα μου όταν ήμουν 12 χρονών. Δεν το λε όπου να είναι. Ενώ στο Σουηδικό, ε, πέραν ότι δεν του το είχε πει όταν έκαναν σεξ, το τι είχε γίνει όταν ήταν μικρή, το είδε αρχικά με δύο αποσπάσματα. Πρώτον, όταν έβλεπε έναν εφιάλτη όταν ήταν μέσα στο αμάξι, είδαμε μια πολύ μικρή σκηνή από αυτό που δείχνει που και ας πούμε, τον πατέρα σε στο αυτοκίνητο. Και μετά το δείχνει κανονικά ω ανάμνηση προ το τέλο. Και αποκορύφωμα ήταν στο τέλο τέλο μια σκηνή πολύ συγκινητική, η οποία έλειπε εντελώ από το remake του Fincher, όπου επισκέπτεται τη μητέρα τη στην κλινική και εκεί τη λέει ότι ξέρει που σε κακοποιούσε και σένα ο μπαμπά. Και έτσι ενώνει ο θεατή όλα τα κομμάτια του παζα, αλλά τα ενώνει με πολύ ωραίο τρόπο. Και όχι απλά επειδή έκανε εξομολόγηση στο κρεβάτι. Και μάλιστα στο Σουηδικό, ακόμα και όταν τα ξαπλωμένη στο τέλο με όλα αυτά που είχαν περάσει με τον Χένρι και το, το σώζαν, το σκοτώσανε και όλα αυτά, Πάλι γυρνάει και τη λέω ο ξέρει τι, δεν χρειάζεται να μου πει τι σου έχει συμβεί. Κατανοώ απόλυτα. Και όντω δεν του λέει. Και μια που ανέφερα τις σχέσει του, να πω ότι στο σιδικό μου φάνηκε πολύ πιο ομαλή και ότι έγινε οργανικά, α πούμε, η, η σχέση τους διότι συνεργάζονταν πάρα πολύ στενά. Ενώ στου Φίντσερ, ήταν κάπως απότομα. Δεν, δεν μου το έβγαλε ότι αυτοί οι άνθρωποι ναι συνεργάζονται στενά. Οπότε σιγά σιγά ήρθε η εμπιστοσύνη. ας πούμε από τη πλευρά τη Λίσμπερ. Έκαναν σεξ και βρέθηκαν, έφτασαν όπου έφτασαν. Δεν ξέρω. Στο, προτιμώ, ε, θεωρώ ότι στο Σουηδικό το είχε κάνει πολύ πιο, πιο ωραίο σκηνοθέτη. Άλλο που θεωρώ επίση χειρίστηκε πιο ωραία το Σουηδικό ήταν ότι ο Μίκαελ μπήκε 6 μήνε φυλακή. Για το φιάσκο που είχε γίνει με εκείνη τη δίκη με τον Ουένερστορμ. Και όσο ήταν στη φυλακή, η Λίζμπεθ είχε μαζέψει ενοχοποιητικά στοιχεία και του τα πήγε του Μίκαελ, ώστε να μπορέσει να καταδικάσει αυτόν τον Βλάκα, τέλο πάντων τον Ουένερστορμ. Uh, το οποίο έκανε την προδοσία μετά που τον είδε ξανά με την εκδότρια, όταν βγήκε από τη φυλακή, να έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα απλο, α, από, το, Φίντσερ από το Fincher που απλά τον είδε και του είχε πάει και του είχε πάρει ένα πανάκριβο μπουφάν που μας το λένε και όλα. Πω, πω, πρέπει να το θες πολύ αυτόν, κάτι είπε ο πολιτής εκεί πέρα και μετά σηκώθηκε και έφυγε. Εδώ πέρα έχει πραγματικά άλλη βαρύτητα τελείω στο Σουηδικό. Για να μην σχολιάσω όλο το sequence με την Ξανθιά Περούκα στο Φίντσερ που καθ, καθόμαστε και βλέπουμε ολόκληρο μοντάζ. Έχει κάνει για το πόσο καθάρισε όλου του λογαριασμού του, του σήκωσε δι τέλο πάντων για να τον εκδικηθεί, και αντίστοιχα να το επιστρέψει και τα 50.000 που είχε δανειστεί ε, από τον Μίκαελ. Αντιθέτω, στο Σουηδικό ήταν πολύ πιο εύστοχο το, το πώ το έκανε, που απλά σου δείχνει μία σκηνή και καλά από κάμερα ασφαλεία όπου είναι η Λίσμπεθ με την ξαθιά περούκα και καταλαβαίνουμε έτσι εμεί ότι ό,τι ακούγαμε πιο πριν στι ειδήσει για μια κλοπή που έγινε, το οποίο επίση δεν ήταν ειδήσει, ένα εκατομμύριο σήκωσε, που είναι πιο, πιο λογικό και πιο ψιολογικό να συμβεί τέλο πάντων. Ε, είναι πολύ, καλύτερο, αυτό καλύτερος αυτός ο χειρισμός. Και μιας που ανέφερα το κλείσιμο, αυτό είναι και το τελευταίο μου point, ότι παρόλο που είναι βαριά ταινία και πιο βαριά η Σουηδική θα έλεγα, ότι κλείνει με εύθυμη νότα, διότι το τελευταίο πλάνο είναι να βλέπουμε τη Λίσμπεθ με την ξανθιά περούκα, γνωρίζοντας ότι σηκώσει ένα εκατομμύριο και είναι πλέον ουσιαστικά πλούσια, να χαμογελάει και ουσιαστικά να προχωράει με την ζωή της από ό,τι φαίνεται μέχρι να δούμε τις επόμενες ταινίε. Ε, ενώ στο, στο η ταινία κλείνει με την προδοσία που βλέπει ας πούμε τον, τον Μίκαλ πάλι με την εκδότρια που ουσιαστικά η προδοσία εννοώ ότι η προδοστή Λίσβετ γιατί νόμιζε ότι θα τα φτιάξουν αυτοί οι δύο θα συνεχίσουν μαζί και σηκώθηκε και έφυγε με τη μηχανή. Οπότε όπως καταλάβατε ο νικητή στο συγκεκριμένο Versus είναι για μένα τουλάχιστον το original το σουηδικό. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν ήταν καλή ταινία και του David Fincher, απλά ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έκανε αρκετέ από τι αλλαγέ που σα ανέφερα, ε, υποτιμώντας υποτιμώντα έτσι κυρίω το χαρακτήρα του Μίκαλ και γενικότερα κάποια πράγματα μέσα στο, στο story. Ήταν αλλαγέ απλά για να γίνουν, για να πει ότι έκανε αλλαγέ από ό,τι φαίνεται. Δεν θεωρώ ότι είχε πραγματικά στο μυαλό του κάποια, Ιδιαίτερα, κάποια ιδιαίτερη εκδοχή τη ιστορία να πει και έκανε αλλαγέ απλά για να κάνει αλλαγέ. Τέλο πάντων, όπω και να έχει, δεδομένου ότι και το τεχνικό κομμάτι μου άρεσε περισσότερο γιατί είμαι την Tim David. είναι και αυτό μια καλή ταινία. Βοήθησε σίγουρα που αυτή τη φορά είδα ε, για να κάνω αυτό το βίντεο, είδα πρώτα το remake και μετά είδα το original γιατί τότε, 2009, που είχα δει αναγκαστικά το original και μετά το remake, μου είχε κακοφανεί πάρα πολύ η ταινία του Fincher. Αλλά τώρα που το είδα πιο συνειδητοποιημένα και ανάποδα. Ήμουν ok, ήμουν εντάξει. Αυτά λοιπόν για το σημερινό Versus μεταξύ του 2009, το Κορίτσι μετά το Βά και το Remake του 2011. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλο τα βίντεο και ένα ξεχώριστο ευχαριστώ στου δρομητέ του καναλιού. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε σε πρώτη φάση πώ σα φαίνεται αυτή η νέα σειρά. Αν θα θέλετε να δείτε κι άλλα τέτοια βίντεο με άλλα Original Project και μετά τα Remake και να τα συγκρίνουμε εδώ παρέα. Και επιπλέον πείτε μου φυσικά αν έχετε δει και τι δύο ταινίε πώ σα φάνηκαν και ποια από τι δύο προτιμάτε, τη Σουηδική ή του David Fincher, και θα σα δω στο επόμενο Versus.